Ήρθαμε να σας επισκεφτούμε. Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ το προσωπικό σας σε όλους τους εργαζόμενους από την Άμμονα αλλά ιδιωτικής της Σωτηρία. Καθώς τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται και κάθε μέρα ανοίγουμε και καινούργια επιπλέον κρεβάτια, πρέπει να κάνουμε όλη μια τελευταία μεγάλη προσπάθεια να αφήσουμε και αυτό το, και αυτή την έξαρση πίσω μας. Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Εμείς εδώ από τις 26 Οκτωβρίου που αρχίσαμε να λειτουργούμε, έχουμε νοσηλεύσει 220 ασθενείς. Μάλιστα. Μόνο που είναι τώρα, εδώ είναι μόνο. Αυτό που βλέπουμε τώρα και πρέπει να εξηγήσουμε και στους πολίτες είναι ότι τα καινούργια στελέχη που είναι μεταλλάξει, το χωρίς βρετανικές μεταλλάξεις, κάνουν τον ιό πιο μεταδοτικό. Αυτό εξηγεί και την απότομη αύξηση των κρουσμάτων, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρει μέτρα προστασίας και ακόμα χρησιμοποιητικά σε lockdown στην Αττική, εδώ και κάποιες εβδομάδες, και ευτυχώς που το κάναμε. Γιατί αν δεν το είχαμε κάνει, τα πράγματα θα ήταν πολύ, πολύ χειρότερα. Πάντως το σημαντικό μήνυμα είναι ότι παρά την πίεση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντέχει και έχει βέβαια καταφέρει να προσθέσει νέες δομές, νέους ανθρώπους που θα το συνοδεύουν στη μετά-COVID εποχή. Και εμείς ευχόμαστε και να κρατήσει τα μέτρα και την προσοχή του ο κόσμος και να εμβολιαστεί, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει. Ξέρετε, με τους εμβολιασμούς δεν έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πρόβλημα μας είναι το ανάποδο. Ο κόσμος θέλει να εμβολιαστεί. Είναι μια μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι σε όλες τις έρευνες που είναι νόμις αυξάνεται το ποσοστό των συμπολιτών μας που θέλουν να εμβολιαστούν. Αυτό γίνεται γιατί διαπιστώνω ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και νομίζω ότι έχουν εμπιστοσύνη και στην πολιτεία, η οποία έχει δρομολογήσει αυτή την διαδικασία με επαγγελματισμό και με σεβασμό επίσης τους συμπολίτες μας οι οποίοι έρχονται να εμβολιαστούν.